Μπαίνω στη κουζίνα του Masterchef, πάλι πρώτος. Συνεχίζω κάθεκτος, πάντα μπαίνω πρώτος, δυναμικά. Είναι το γούρι μου, η αλήθεια είναι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Τσαου. Δεν βλέπω στον ορίζοντα κάτι περίεργο. Πού είναι κρυμμένο άραγε? Παιδιά, πολύ καλημέρα. Τι κάνετε? Όλα καλά. Καλά. Λοιπόν, με την προηγούμενη δοκιμασία καταφέραμε να ταξιδέψουμε. Σε γεύσεις ταξιδέψαμε σίγουρα, σε διάφορες χώρες. Νοητά, σαν να βρεθήκαμε εκεί, γευστικά. Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να πάμε ούτε μέχρι τη Χαλκίδα, φάμε ένα ψαράκι, μας έχουν στριμώξει εδώ. Αλλά πρέπει να σας ενημερώσω ότι δεν έχουμε επαναπατριστεί ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει η Ελλάδα και θα το διαπιστώσετε στο τεστ δημιουργικότητας που ακολουθεί με το βασικό υλικό. Εκεί θόλωσα λίγο, γιατί λέω πάλι καμιά Ινδία θα μου έρθει. Ούτε πιάτο θα βγάλουμε, προτινόμενοι θα βγούμε. Άστα να πάνε. Βασικό υλικό λοιπόν, τι είναι αυτό που θα θέλατε να είναι? Σάβα. Τα έχω δει όλα, οπότε... Δεν τα έχεις δει όλα, Σάβα μου, ακόμα. Θα τα δεις όλα εν καιρό. Ελπίζω κάτι όχι από Ινδία. Εντάξει. Οκ. Τσίγιλι. Ξέρω εγώ κανένα κοτόπουλο, κανένα... Ξέρω εγώ τώρα. Μου έρχονται διάφορα. Η Μάγκη πάντως σίγουρα δεν θέλει κοτόπουλο που είναι δίπλα σου. Μάγκη, τι θέλεις? Κάποιο εξωτικό φρούτο. Α, όπως για... Καλά πάμε, καλά πάμε. Υπάρχουν πολλά, τώρα. Πες μου. Πες κάτι. Υπάρχουν λίτσις, υπάρχει το μάγκο, υπάρχει παπάγια. Ωραία. Καμιά άλλη ιδέα? Τίποτα, ε. Κάνε καφεδάκι θα προτιμούσατε μάλλον όλοι. Οκ. Okay. Τι είναι το Παναγίτσο? Μπάμιες. Oh. Τι είναι, τι αυτό είναι το βότκα θα έχει μέσα? Παναγία μου δηλαδή. Βότκα. Σαν μπουκάλι από βότκα. Παρουσία. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας μία σκληρή, καρύδα, αρωματική, καρύδα, ακαθάριστη. Θα έρθει και ο Ντάνος. Καρύδα Αγίου Δομήνικου. Θα βγει ο Ντάνος. Αυτό που είχα ακούσει για την καρύδα, το οποίο ήταν μία μόδα περσινή, ήταν για τον σφάχτη της καρύδας. Κάτι το οποίο μάλλον θα μας χρειαστεί και εμάς από τη στιγμή που είναι ακαθάριστη η καρύδα μας. Ντάνο, φιλαράκι, πού είσαι? Λοιπόν, καρύδα. Ένα υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες παρασκευές, είτε αλμυρές είτε γλυκές. Στην αποθήκη τροφίμων θα βρείτε καρύδες και τα παράγωγά της, λάδι, έλαιο, κρέμα, γάλα. Και εμείς θέλουμε από εσάς μέσα σε 45 λεπτά να φτιάξετε ένα πάρα πολύ ωραίο και νόστιμο πιάτο. Βασικό στοιχείο του πιάτου θα πρέπει να είναι η καρύδα. 45 λεπτά, εντάξει. Πιο πολύ έκανε η καρύδα να έρθει από εκεί που ήρθε, παρά εμείς να μαγειρέψουμε. Λοιπόν, ο νικητής του Mystery Box να έρθει μπροστά. Γιώργο μου. Σκέφτομαι κατευθείαν τι θα φτιάξουμε την καρύδα, αλλά και ποια θα είναι η κίνησή μου, γιατί έχω κερδίσει ένα στρατηγικό βραβείο, όπως μου είπαν οι κριτές. Άκου τι κέρδισες. Όχι. Θα πρέπει να επιλέξεις 4 από τους συμπαίκτες σου που θα κάνουν αλμυρή Παρασκευή και 4 που θα κάνουν τη γλυκιά. Εγώ θα κάνω γλυκιά Παρασκευή. Ωραία. Ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, το Σάββατο βλέπω λίγο έτσι γλυκούλιο, οπότε θα κάνει γλυκό. Το Τζόρτζι... Αφού δίνει το γλυκό στον Σάβα, ονομάζοντας τον Γλυκούλη, περιμένω κι εγώ να πάρω κι εγώ το γλυκό. Αλμυρί. Τελικά αλμυρό. Δεν ξέρω τι έχει μημένο ο Φασιλής. Γλυκό παιδί είμαι, πολύ ωραία τα λέω, αλλά τελικά αλμυρό. Δεν πειράζει, κι αυτό το έχουμε. Ο κύριος πίσω. Ο ορισμός του Γλυκούλη είναι. Ναι, αλλά θέλω να τον αλλάξω λίγο. Τι έχω? Αλμυρί. Τώρα που το έχει δει το γλυκό επάνω μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Με φοβίζει λίγο αυτό και είμαστε και στο ίδιο δωμάτιο. Το νου σου, Γιώργο μου, το νου σου. Γλυκιά η Μάγκη. Βεβαίως. Σου μένει μία γλυκιά Παρασκευή. Μία γλυκιά. Στο συγκάτοικό μου πίσω, τη γλυκιά. Και τις δύο αλμυρές στα παιδιά μπροστά. Οπότε τη γλυκιά στον Αργύρι και μένουν δύο αλμυρές Παρασκευές για τον Τιμολέον και τον Χρήστο. Μέσα. Πάντως είναι προς τιμή σου, γιατί δεν σκέφτηκες στρατηγικά ανάποδα, δηλαδή να τους χαντακώσεις. Σκέφτεσαι να τους βοηθήσεις. Να είμαστε αυτό εδώ για να. Αυτό να εκτιμηθεί, κάνουμε... παρακαλώ.
Είμαστε εδώ για να κάνουμε καλά πιάτα, σερ. Γι' αυτό κοιτάω ποιος έχει περισσότερες δυνατότητες να κάνει κάτι καλό. Νομίζω ότι ο Γιώργος δεν μοίρασε στρατηγικά τις Παρασκευές. Απλά μας κοιτούσε και έλεγε: εσύ Αλμυρί, εσύ Γλυκιά. Γλυκιά Παρασκευή θα φτιάξω. Ο Σάβας, ο Γιώργος, η Μάγκη και ο Αργύρης. Και Αλμυρί Παρασκευή θα φτιάξουν ο Τζόρτζης, ο Δημήτρης ο Τσίκυλης, ο Τίμο Λέοντας και ο Χρήστος. Ξέρετε να ανοίγετε καρίδα. Ναι, σεφ. Θα την ανοίξω, τι στο καλό. Μια καρίδα είναι, θα την κουπανίσω, θα την κουπανίσω, θα ανοίξει το τέλος. Σάγια, αυτές που έσφασες παλιάρα, στον Άγιο Δομήνικο. Άρα, ξέρει ο καθένας σας τι θα κάνει. Αλμυρό γλυκό, έχετε 45 λεπτά. Ετοιμή. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Πάμε. Πάμε καλαθιά. Πάμε καλαθιά. Τέλεια. Μπαίνω μέσα στο μπάντρι, πάω στα παράγωγα της καρύδας, λέω να τα πάρω όλα, ώστε να έχω διάφορες υφές της καρύδας για να μπορώ να διαμορφώσω το πιάτο μου. Ήμουνα μαζί με τον Χρήστο δίπλα-δίπλα, πήρα κατευθείαν το καλαμάρι και κάποιες γαρίδες για εναλλακτική Παρασκευή. Παίρνω τα παράγωγα της καρύδας και πάω προς τα λαχανικά να βρω λευκά σπαράγγια, κουνουπίδι, κάποια οξύτητα και να πάω και στις φύτρες. Μάλλον θα φάω πολλή ώρα σήμερα μέσα, γιατί είναι πολλά τα υλικά. Πρέπει να μαζέψω και πρέπει να χρησιμοποιήσω μπαχαρικά. Κάτι που δεν έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα καθόλου. Και δεν ξέρω πού βρίσκονται, τι κάνουν, πώς και τι. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνω. Σίγουρα έχω μια ιδέα να πάω προς μια σούπα καρύδας. Ίσως κάτι πιο γλυκό από αυτό. Έχω πάρει λίγα υλικά. Ελπίζω να τα αναδείξω όμορφα. Και γιατί όχι να κάνω καλύτερο γλυκό από τον Γιώργο. Θέλω να κάνω μια σφολιάτα τραγανή με μια κρέμα καρύδας. Λίγο ανανά καραμελωμένο και το προχωράω, το σκέφτομαι. Ξεκινάω με ένα πουρέ κουνουπίδι με καρύδα. Θα το βράσω με γάλα καρύδας και μετά θα συνεχίσω όλες τις υπόλοιπες Παρασκευές ταυτόχρονα που είναι πιο μικρές γαρνιτούρες. Ξεκινάω να βράσω το νερό μου και να κόβω το κουνουπίδι γιατί θέλει την πιο πολύ ώρα πουρές να γίνει. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσω με το σπάσιμο της καρύδας. Τώρα θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Ωραία δοκιμασία. Να το ανοίξω. Πες. Αν έχεις χρόνο. Προσπαθώ η Έρμη με το μαχαίρι να ανοίξω την καρύδα, αλλά δεν άνοιγε. Φοβάμαι το μαχαίρι. Φοβόμουν έτσι όπως κρατούσα την καρύδα και χτυπούσα με το μαχαίρι, μη τυχόν και πάρω χέρι και φύγει όλο. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλει δύναμη όμως η καρύδα, δεν θέλει χεράκι, τάκ, τάκ, λεσκίνε, τίποτα. Εντάξει. Ευτυχώς που είναι ο Δημήτρης δίπλα μου. Πιστεύω ότι κάπως έτσι θα άνοιγαν και ο Survivor τις καρύδες, αλλά δεν το βλέπα, είναι η αλήθεια. Τώρα, αν ήταν έτσι, αν ήταν αλλιώς, φαίνεται ότι είναι απολυσματικό αυτό. Για αρχή.
Θα κάνω μια σούπα καρύβας, λίγο πιο ταϊλανδέζικη, με γαρίβες και όλα τα παράγωγά της. Μέσα στην εμπειρία μου σαν μάγειρας, όλα τα παράγωγα της καρύβας πρώτη φορά τα βλέπω. Πάντως ήταν πάρα πολλά, εγώ πήρα τα πάντα από τα παράγωγα για να κάνω ένα νόστιμο πιάτο. Σκέφτομαι να κάνω μους, κάποια καραμελωμένα φρούτα, έχω ζάχαρη καρύδας, να τα μπλέξω με λίγο δυόσμο, αλλά στη συνέχεια θα δείξει. Ο χρόνος δεν είναι αρκετός, ήδη έχω φάει 5 λεπτά μέσα στο πάντρι, οπότε πρέπει να τρέξω λίγο για να προλάβω τις παρασκευές μου. Είναι πρώτη φορά που δουλεύω γλυκό καρύδα. Και τελευταία. Θα δείξει. Εσύ τι λες για σένα, πρώτη ή τελευταία? Δεν ξέρω, μετά από αυτό μπορούμε να πάμε στον Άγιο Δομήνικο να παίξουμε τις καρύδες. Είναι ένα εισιτήριο για τον Άγιο Δομήνικο, να ξέρεις αυτό. Εμένα σίγουρα δεν μου άρεσε η απόφαση του Γιώργου να είμαι στο γλυκό κομμάτι. Δεν ξέρω αν είναι στρατηγικά, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι ιδεολογικά με χαντάκωσε. Τώρα το αποτέλεσμα εξαρτάται από μένα και από εκείνον για να υπάρξει μια κόντρα. Δεν ήθελα να δυσκολέψω τον Αργύρη. Η στρατηγική είναι αυτή. Δεν είναι στρατηγική, δεν έχω. Είναι στρατηγική. Δεν δούλεψα με στρατηγική, έχω δείξει ότι δεν δούλεψα. Να κάνουμε έτσι. Οπότε δεν υπάρχει το ίδιο. Αν το ήξερα. Δεν θα πιάσει η στρατηγική σου. Θα το φτιάχνα. Πολύ ωραία επιλογή του Γιώργου. Ήθελα να κάνω κάτι με καρύδα, κάτι αλμυρό. Το προτιμώ από, από την γλυκιά Παρασκευή. Μια πολύ καλή επιλογή, νομίζω, για όλους μας. Έχω σκεφτεί τι θα κάνω. Γαρίδα με καρύδα. Κοντά. Ίδιο προϊόν. Την καρύδα, την καρύδα. Έχω ξαναδουλέψει την καρύδα πολλές φορές σε καρυδόπιτα. Έκανε η γιαγιά μου πολύ ωραία καρυδόπιτα με καρύδα. Χαίρετε, Σεβ. Ποιος χαίρετε? Όλοι μας, πιστεύω. Σήμερα θα φτιάξω μια σούπα καρύδας, ναι. Αρωματισμένη έτσι λίγο με αρώματα από Ταϊλάνδη, με γαρίδες, σπαράγγια και λίγο παπάγια για να δώσει λίγο και τη γλυκύτητα. Προτιμούσες γλυκό ή αλμυρό? Σεφ, αλμυρό. Μια χαρά. Άρα σου κάτσε καλά. Ναι, ναι, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτά θα τα μπλανσάρεις? Όπως είχε γίνει και στη δοκιμασία που αποχώρησε τον μπλανσάρο. Απλά λέω, μήπως θα έπρεπε να μπλανσάρεις ολόκληρο το σπαράκι και να κόψεις μετά. Κατάλαβες τι λέω. Συνήθως αυτό κάνουμε. Ναι. Για να προστατεύουμε λίγο και το προϊόν και να μην έχουμε θέμα. Μπορώ να το κάνω σε, γιατί έχω ακόμα. Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Το ψωμί. Το ψωμί θα κάνω ένα κρουτόν. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα, αλλά μπορεί να κάνω, μπορεί να κάνω μια κρέμα από καρύδα και να γαρνίρω πάνω το κρουτόν. Άρα έχεις βάλει την καρύδα σε σχεδόν όλες τις παρασκευές του πιάτου σου. Ναι. Θέλω όμως η σούπα να είναι. Δεν ξέρω σίγουρα αν το κάνω αυτό με την κρέμα, αλλά σίγουρα κάτι θα την αρωματίσουμε καρύδα και το κρουτόν. Εντάξει. Ωραία. Εμένα μια χαρά μου ακούγεται. Πιο απ' όλα. Η ιδέα του Τζόρτζι. Ναι. Τώρα μένει να το δούμε τεχνικά. Πάντως, η κουζίνα εδώ έχει μυρίσει πάρα πολύ ωραία και βλέπουμε ωραία πράγματα στο δικό σου το κατσαρολάκι, το τηγανάκι. Χαίρομαι, Σεφ. Για το άρωμά σου είπαμε, όχι για το πιάτο. Για το άρωμά μου, λέω. Α, εντάξει. Να σου πω. Δεν ήταν μαγειρική η τέτοια. Πώς την άνοιξες την καρύδα? Με το μαχαίρι. Έλα έτσι, Γιλή. Περίμενα κάτι πιο αντρικό. Ότι την πήρα στο χέρι και την έκανα έτσι. Όχι, όχι. Δεν το έκανα αυτό, γιατί φοβήθηκα τους δίπλα. Μην φύγουν τα θαύματα και έχουμε κανένα τύχημα. Α, ωραία, ωραία. Βλέπω την καρύδα, την κοιτάω, λέω, σπάσε. Σπάσε. Δεν είναι σπαγή με τίποτα. Μόνη της. Δεν φοβήθηκε ποτέ. Οπότε λέω, αφού δεν σπάς, θα σε σφάξω. Έχει πάρει πάντως όλα τα υλικά που χρειάζεται για να κάνει μια αλμυρή Παρασκευή. Μάγκο, ανανά, πάσιο. Έχουμε και... Τι το είσαι αλμυρή. Έχουμε και αλάτι. Α, ωραία, ωραία. Θα κάνω ένα γλυκό, αλλά θα βάλω πάρα πολύ αλάτι. Λοιπόν, για πες την ιδέα, Δημήτρη. Πουρέ καρύδας, καρύδας. Ωραία. Και σωτέ. Ναι. Γαρίδες.
Ζυσμένες με το whisky που κράει ο σεφ. Ωραία. Και έχω πάρει και εδώ τα... Τα flakes. Μαζί. Θα είναι ωραίο το πιατάκι. Πιστεύω θα σας αρέσει. Και βλέπω τον κύριο Κοντιζά που πάρα πάρει το whisky. Λέω, το whisky, ας το κάνω το whisky. Βασικά το πιο ήθελα, αλλά λέω εντάξει. Θα σβήσω τις γαρίδες με whisky. 20 λεπτά, παιδιά, 20 λεπτά έχουν απομείνει. Αλμυρά γλυκά, 20 λεπτά. Και ακούς το γλυκό. Και ακούω το γλυκό και παθαίνω σοκ. Και παθαίνει σοκ. Ρε Γιώργο. Σεφ. Μακάρι να το ήξερα. Εσύ μας είπες για καλό. Για καλό του το έκανα. Τον είδα γλυκό, παιδί, εδώ πέρα και είπα να το... Λοιπόν, σεφ. Τις πλημμύρες Παρασκευής πια τις ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα στήσω. Εδώ είσαι μπερδεύεστε. Αλλά δεν θα το μετανιώσετε. Όχι, μου αρέσει. Σαν ιδέα μου αρέσει. Εδώ τι έχεις. Δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω. Τι είναι. Παντεσπανί, έχει φτιάξει. Θα μπορούσατε να το πείτε και παντεσπανί. Τι θα σκληρύνει αυτό, ε? Δεν θα σκληρύνει, όχι, θα είναι όχι. Μαλακό. Και πώς θα το βγάλεις από εδώ. Βασικά πρέπει να το κρυώσουμε πρώτα. Ωραία. Μπλαστιλέρ. Όχι, μπλαστιλέρ, γιατί θα μας πάσει. Το αφήσω εδώ. Αυτό θα το περάσει σιρόπι. Δεν ξέρω, αλλά μπορείτε να μου δώσετε ιδέες. Μήπως να το παίρνει σε ένα σιρόπι. Πολύ καλή ιδέα σου. Ωραία. Θα το κάνουμε εδώ αυτό. Πολύ καλή ιδέα, θα την αξιοποιήσω και θα μπει και στο πιάτο. Οπότε να σου πω κάτι, επειδή είμαι πάρα πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που βλέπουμε. Δεν ξέρω το τελικό αποτέλεσμα. Θες να μας πεις λίγο τι ακριβώς, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Ούτε βλέπω τον άνυφο. Έχω κάνει μια σοκολάτα μεγάλα καρύδας. Ωραία. Πικρή. Ωραία. Κατεβάζουμε εδώ πέρα το νερό της καρύδας που άνοιξα πριν λίγο. Ωραία. Ginger, lemongrass, chili. Ωραία. Πάω για. Δεν ξέρω κάτι εδώ πέρα. Ωραία. Έχω το αμύγδαλο φίλε το οποίο το έχω κάνει. Είναι στο φούρνο. Roasted, θα το κάνω πραλίνα. Ωραία. Και κάπως θα συνδυάσω όλα αυτά σε ένα πιάτο. Οι γεύσεις μου ταιριάζουν, σεφ. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα σου εκεί. Τα αρώματα είναι πολύ ωραία. Και εγώ είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα μας παρουσιάσει ο Αργύρης. Κάτι καλό. Αργύρη, εγώ για να είμαι τίμιος, δεν κατάλαβα Χριστό από τι είπες. Αυτό είναι το ωραίο. Δεν είναι κακό αυτό. Όχι, είναι μια χαρά, δεν το είπα για κακό. Καλή σίγουρα επιτυχία. Δεν θα είναι βαρετό. Σίγουρα, σεφ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο κ. Σόπουλος δεν κατάλαβε Χριστό. Ναι, συγγνώμη, ούτε έχω καταλάβει πάρα πολλά στο τι φτιάχνω, αλλά σίγουρα το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει. Έχετε ακόμη 15 λεπτά. Μια χαρά είμαστε. Τελειώνω τη σούπα μου και ξεκινάω να στείνω. Θα τρέξω λιγάκι σήμερα. Πρέπει να χτυπήσω το μπουρέ, να κάνω το καλαμάρι. Αλλά αυτό είναι ένα λεπτό δουλειά, οπότε θα τα προλάβω όλα. Δεν με αγχώνει ο χρόνος, σχεδόν τελείωσα. Φτιάξω το μανταρινάκι μου. Σεφ, με πετυχαίνετε κοντά στο στήσιμο. Εξωτική δοκιμασία σήμερα η καρύδα, έτσι. Σεφ, εφόσον είναι εξωτική δοκιμασία σήμερα με την καρύδα, είπα και εγώ να κινηθώ σήμερα λίγο εξωτικά. Ελπίζω να μου το συγχωρέσετε. Δηλαδή λίγο ταϊλανδέζικα. Κοίταξε, όλα τα περιμένουμε από σένα. Άρα, τι σκέφτηκες με το που άκουσες καρύδα κατευθείαν, θέλω να μου πεις. Λοιπόν, εντάξει, με το που άκουσα καρύδα, σεφ. Ναι, και αλμυρί κιόλας δοκιμασία. Αλμυρί. Αλμυρό πιάτο. Ο νους μου πήγε πού αλλού, στα κάρι. Ταϊλανδέζικα. Ήμουν σίγουρος 99% θα πήγαινε και το μυαλό σου. Πες μου ότι δεν είναι σούπα. Είναι σούπα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μας πας, ξέρεις πού, έτσι. Στην αρχή. Α, γεια σου. Απλά είναι λίγο διαφορετική. Δεν ήθελα να δώσω κάτι ίδιο. Είναι λίγο διαφορετική. Έχει βάσει λίγο το βασιλικό. Ναι.
ωραίες γεύσεις στην καρύδα. Πιστεύω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα συνδυασμό βασιλικού με καρύδα. Ωραία. Αυτό είναι το main concept. Με μια παλωτίνα από κοτόπουλο. Δεν θέλω να σε περιορίσω πουθενά. Πραγματικά θα χαρούμε να δούμε το πιάτο που έκανες. Αλλά επειδή ξέρω τη συμπάθειά στον Κοντιζά, κανόνισε να το κάνεις τόσο καυτερό που αρέσει μόνο στον Κοντιζά. Όχι, σεφ. Δεν αρέσει σε μένα. Είναι πολύ πιο μάλλον. Αν θέλετε, δοκιμάστε λίγη πάστα. Και αυτή. Σίγουρα. Και λίγο αυτό. Εγώ από αυτό θέλω να δοκιμάσω, μπορώ. Κοίτα, εμένα με παραπέμπει τελείως η Ινδία αυτή τη στιγμή. Δεν μου κάνει πολύ Ταϊλάνδη. Νομίζω ότι μοιάζουν σαν χώρες μεταξύ τους σε αυτά. Θα με συγχωρέσετε μόνο λίγο για να στήσω. Έγινε. Δεν σε απασχολώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Εθαρρυντικά σχόλια από τον κύριο Ιωαννίδη. Ελπίζω να του αρέσει αυτό που θα φτιάξω. Και να μου στοιχίσει. Δεν θέλω να αγχώνεται κανένας. Έχετε κάτι παραπάνω από 5 λεπτά. Ναι, σεφ. Τα 5 λεπτά φτάνουν, ευτυχώς. Νόμιζα ότι ήταν πολύ λιγότερα. Ευτυχώς. Γιώργο, συγγνώμη, αλλά πρέπει να σε ζαλίσω στα τελευταία 5 λεπτά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, όλα καλά πηγαίνουν. Ωραία. Τι έχω φτιάξει? Δύο μους, μία λευκή, μία σοκολάτα. Πάρα πολύ ωραία. Καρύδας. Ναι. Έχω κάνει ένα τουίλ. Έχω κάνει μία σάλτσα καραμέλα καρύδα. Το έχεις ξανακάνει αυτό? Αυτό ακριβώς όχι, δεν το έχω ξανακάνει. Δεν το έχεις ξανακάνει. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει και θέλω πολύ να. Το δοκιμάζεις σήμερα, γιατί δεν έκανες κάτι που έχεις ξανακάνει? Γιατί. Είναι να ρισκάρουμε τώρα. Είναι να ρισκάρουμε, σε αυτό τώρα πρέπει να ρισκάρουμε. Αμπράβο, αυτό ήθελα να ακούσω, φίλε. Μπράβο, αυτό ήθελα να ακούσω. Δεν πιστεύω ότι όταν ρισκάρεις λειτουργεί και κατά. Είμαστε σε ένα σημείο που πρέπει να δείξουμε τις δυνάμεις μας, πρέπει να δείξουμε τις τεχνικές μας και όπως είναι και η ζωή μας, αν δεν ρισκάρεις, δεν πας μπροστά. Εγώ αυτό το έχω και σαν μότο, οπότε πρέπει να ρισκάρουμε. Δεν μου βγαίνει έτσι όπως θέλω η καρύδα, να τη βάλω από πάνω. Κατάλα, έχω τελειώσει. Α, χρησιμοποιήσω εδώ. Θα μπει λιγότερο χώμα από αυτό που είχα στο νου μου. Αλλά δεν με πειράζει, γιατί να χρειάζεται ίσα ίσα για να μπει πάνω από το... πάνω από τον ανανά. Α, μπέμπα μπλομ. Του κήθε μπλομ. Πάμε εδώ. Παιδιά, έχετε 1,5 λεπτό ακόμα. Λοιπόν, τώρα ουσιαστικά έμεινε να στολίσουμε εδώ. Αν σταματήσουν τα χέρια να τρέμουν. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι στις αλμυρές Παρασκευές όλοι είχαν πάρει γαρίδα. Mm-hmm. Εκτός από τον Χρήστο. Εκτός αν το είχε βάλει ήδη μέσα και δεν την είδα. Ο Χρήστος έπαιξε αρκετά safe σε κάτι το οποίο είχε ξανακάνει ήδη. Δηλαδή, όταν πήγα στον πάγκο του, βλέπω το παρασκεύασμα που έχει κάνει με θέμα την γαρίδα, το οποίο μου θύμισε το πιάτο που τον έβαλε στον διαγωνισμό. Και τον ρώτησα. Και μου λέει, ναι, έχω πάει στο πρώτο κεφάλαιο και ξαναέκανα περίπου το ίδιο πιάτο που σας είχε εντυπωσιάσει τότε. Ναι, με κάρι το έχει κάνει. Άρα το είπε ταϊλανδέζικο. Βέβαια, εγώ στη γεύση βρήκα πολύ Ινδία, δεν βρήκα ακριβώς Ταϊλάνδη. Έχει κάποιες διαφορές το κάρι το ταϊλανδέζικο με το κάρι το Ινδικό. Βέβαια, όταν το δοκίμασα σαν σάλτσα ήταν αρκετά ανάλατο, είπα θα δώσω κι άλλο αλάτι. Περιμένω να δούμε αποτέλεσμα. Έχω τελειώσει. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το πιάτο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ γευστικό. Ελπίζω να αρέσει στους κριτές. Στη λήξη του χρόνου είμαστε οκ. Okay. 10 δευτερόλεπτα. Ορίστε, ακούμε και το χρόνο. Είμαστε κομπλέ. Είμαστε μέσα στα πλαίσια. 7. Η καρυδόπιτα έτοιμη. 5. Περάστε να δοκιμάστε. 4. 3.
δύο, ένα. Τέλος χρόνου. Μπράβο μας. Μπράβο, μάνα. Μπράβο, πολύ όμορφο. Ευχαριστώ και πάλι, ε. Τίποτα. Πολύ ωραίο. Ο Δημήτρης έχει εξελιχθεί πολύ. Επικίνδυνα. Με τα μίνιμαλ πιάτα του. Όπως το περίμενε. Πολύ όμορφο. Πάντα συνεργαζόμαστε ωραία με τη Μάγκη, οπότε μας έχει δοθεί ευκαιρία. Υπάρχει ευγενή άμυλα. Ακριβώς. Οπότε μας έχει δοθεί ευκαιρία, έχουμε δουλέψει άψογα. Και στους Μήλους Λούλη να θυμίσουμε με τα ψωμιά, παρόλο που χάσαμε, δεν πειράζει. Αλλά και εκεί δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Θέλω πολύ να είμαι στα καλύτερα πιάτα και επιτέλους θέλω να κερδίσω ένα τεστ δημιουργικότητας. Πώς τα πήγες? Πολύ καλά, σε μπράβο, και εγώ έκανα μια εκπληκτική τελαμβέζικη σούπα. Μπράβο. Καταπληκτική. Πώς την έκανες, με τι έβαλες, γαρίδες? Έβαλα γαρίδα, σπαράγγια, ναι. Πατάτα, ασάσας, υπερπαραγωγή. Δεν φοβάμαι το αποτέλεσμα, ποτέ δεν φοβάμαι το αποτέλεσμα. Ίσως έχω ένα, όχι άγχος, μια αγωνία. Τώρα είναι όλες οι κριτές και στο πώς θα κρίνουν τη γεύση. Λοιπόν, Σάβα, έκανα μια πιατάρα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανα. Δεν μπορείς να δοκιμάσεις. Είναι καταπληκτική. Έχω ενώσει όλες τις χώρες μαζί. Έχω ενώσει Ταϊλάνδη, Ελλάδα και την πόλη μου τη Μάντρα. Γιατί έχω βάλει τεχνική της Μάντρας. Κατάλαβες. Πάει αλλιώς. Η Ελλάδα που είναι στο κρουτόν, ρε. Το καρβέλι, το σπιτικό από το φούρνο. Τέλεια, Τζόρτζι. Ελπίζω να τα πας καλά. Ωραία. Δεν ξέρω τι έχουν φτιάξει τα παιδιά, αλλά από γλυκό νομίζω ότι τα έχω πάει πάρα πολύ καλά.